Γεια σας, η εκπομπή Χριτών Γεύσης σήμερα εκδράμει στην ευρύτερη περιοχή του Σκορδίλου. Θεωρήσαμε σωστό να ξεκινήσουμε την περιήγησή μας εδώ στην ευρύτερη περιοχή από το ιστορικό χωριό του Αϊμάμα. Καταλληλότερος, πιστεύω, για να μας ξεναγήσει σε αυτή τη διαδρομή που θα κάνουμε, δεν είναι άλλος από τον φίλτατο, τον Γιώργο τον Τσικαλάκη, τον οποίο έχω δίπλα μου. Γεια σου, Γιώργο. Καλώς ήρθες προς τα μέρη μας, στο χωριό μας. Καλώς βρίσκω στο χωριό σου. Είσαι, νομίζω, όπως είπα πριν, ο καταλληλότερος για να μας ξεκινήσει την Είχαμε υποβή. Ξεκινήσει πριν από μερικά χρόνια να ψάχνουμε για την ιστορία του χωριού. Mm-hmm. Και σήμερα πλέον καταφέραμε να μαζέψουμε αυτά τα ψήγματα ιστορίας που υπάρχουν και τα οποία αποτυπώθηκαν σε ένα βιβλίο που βγήκε πριν από μερικά χρόνια, Σκορδίλο και παρακειμένοι οικισμοί Ρίζα και Άγιος Μάμας. Και μπορώ να σας πω ότι σε κάποια πράγματα τα οποία συνδέονται με την ιστορία η οποία έχει τραγική κατάληξη αυτό το χωριό για τον Άγιο Μάμα. Το χωριό κατοικήθηκε από μουσουλμάνους. Mm-hmm. Δεν υπήρχαν ποτέ χριστιανοί. Το βλέπουμε και στην απογραφή του 1881. Υπήρχε κάποιος ιδιαίτερος λόγος που δεν κατοικήθηκε από χριστιανούς? Υπήρχε το νερό. Υπήρχε η δυνατότητα να έχουν τα περβόλια και ήταν πιο εύφορη η περιοχή εδώ πέρα σε σχέση με άλλες περιοχές. Πρέπει λοιπόν τώρα, τι ακριβώς δόγματος ήταν, αυτό δεν μας το διευκρινίζουν παλαιότεροι ιστορικοί. Έχω πει την άποψη ότι ανήκαν σε ένα τάγμα μπεκτασίδων, μια σέκτα πιθανώς, γιατί όταν το 1897 ξεκίνησε η επανάσταση με τη τελευταία επανάσταση, αυτοί έφυγαν από εδώ πέρα για να σωθούν και πήγαν στη Δάφνη. Στη Δάφνη ήταν ένα χωριό αποκλειστικά από μια σέκτα μουσουλμανική, η οποία δεν ήταν καθόλου συμπαθή στους χριστιανούς και επίσης, μάλλον, δεν ήταν και καθόλου συμπαθή ανάμεσα και στους μουσουλμάνους. Οπότε από εκεί είναι το περιστατικό, υπέθεσε ότι οι άνθρωποι έφυγαν από εδώ πέρα. Η μικρή αυτή κοινότητα των μουσουλμάνων εδώ της περιοχής καλλιεργούσε τους κήπους που είχε σε αφθονία λόγω του νερού που υπήρχε. Μικρά περιβόλια, βέβαια, μην φανταστούν μεγάλες εκτάσεις. Υπήρχε δυνατότητα και έχουν ελιές, γι' αυτό και η περιοχή εδώ πέρα έχει πάρα πολλές παλιές ελιές. Και φυσικά την κτηνοτροφία που υπάρχουν τα βουνά της Κεφάλας στο πάνω μέρος. Και στα βουνά αυτά της Κεφάλας υπήρχαν καλλιέργειες. Το γνωρίζουμε γιατί και η οικογένεια μου είχε αγοράσει από αυτούς τους μουσουλμάνους του Αγίου Μάμα. Αγόρασε περιουσίες και στα συμβόλαια είναι ξεκάθαρα τα ονόματά τους. Και τα τοπονύμια δε που υπάρχουν απάνω. Του Μπραήμ, ας πούμε, του Λάκος και λοιπά, είναι μουσουλμανικά ονόματα. Τα οποία κρατούνται μέχρι σήμερα. Ναι, διατηρούνται. Όσοι τα γνωρίζουν τουλάχιστον, ναι. Όπως έχουν καταγραφεί στα βιβλία καταγραφών που είχαν γίνει από δασκάλους τη δεκαετία του 1950. Το χωριό λοιπόν το 1897 προσπαθεί να γλιτώσει του κλίματος αναστάτωσης που υπάρχει και καταλήγουν να σφαγιάζονται όλοι. Φεύγουν όλοι, πάνε αρχικά στη Δάφνη. Από τη Δάφνη καταφέρουν, σφάζονται κάποιοι, κάποιοι καταφέρουν να διαφύγουν και φεύγουν προς Τουρτούλους, προς Άγιο Γεώργιο. Στους Τουρτούλους, λίγο πριν φτάσουν στην περιοχή που λέγεται Πλάκα, έχει και ένα άλλο όνομα το οποίο μου διαφέρει αυτή τη στιγμή. Σε αυτό το σημείο πάνω πρόλαβαν τους υπόλοιπους και τους κατέσφαξαν. Σώθηκαν άνδρα παντών από τον Άγιο Μάμα όλο και όλο 8 άτομα. Μάλιστα, πριν από πολλά χρόνια, θυμάμαι μια ιστορία από μια γραία η οποία στην Επανάσταση ήταν 12 χρονών και είπε ότι οι κάτοικοι του Σκορδίλου έφυγαν, ήρθαν εδώ πέρα για να δουν την κατάσταση και άρχισαν να παίρνουν και πράγματα. Γιατί είχαν μάθει ότι γίνανε σφαγές, λέει πάρτε πράγματα. Πιάτσικο δηλαδή. Πιάτσικο έγινε κανονικά, ναι. Και μάλιστα λέει αυτή είχε καταφέρει να πάρει όλο και όλο ένα σφεντίλι από του αργαλιού. Ήταν αυτό που ως μικρή. Και τη έκανε εντύπωση ότι είχαν μόλις φύγει και μια οικογένεια είχε ψήσει φακόριζο και ήταν ακόμα άχνηστο. Δηλαδή οι άνθρωποι έφυγαν μέσα σε τέτοια βιασύνη με προοπτική πάμε να σωθούμε. Δυστυχώς να μην γυρίσουν ελάχιστα άτομα. Οπότε στην απογραφή του 1901 που διατάσσει ο πρίγκιπας, ο αρχιπαστός αρμοστής Γεώργιος, πρίγκιπας Γεώργιος, εδώ οι κάτοικοι του χωριού είναι πλέον 8, 4 χριστιανοί και 4 μουσουλμάνοι. Στη συνέχεια κάποιες περιοχές πουλήθηκαν, δηλαδή όσοι έζησαν τις περιοχές τους πούλησαν και έφυγαν και περίηθαν σε οικογένειες στα σπίτια, τα οποία σπίτια ήταν κατοικήσιμα μέχρι κάποια από αυτά, μέχρι και τη δεκαετία του 1980. Τα χρησιμοποιούσαν όμως ως αγρικίες, ως αποθήκες κλπ.
Το 1980 μια οικογένεια που είχε εδώ, ήταν οικογένεια λίγο ψυχάκι, η οποία τότε πουλιράρι που ξέρουμε σήμερα, ο παππούς, ο οποίος ήρθε και είχε κάποιο σπίτι εδώ πέρα, το αναπαλαίωσε για να μένει ο άνθρωπος και δίπλα έκτισε ένα εργοστάσιο για τις ελιές, λαδιού, ένα λεωτριβείο. Με τις παλιάς σχεδόν, ήταν ένα άμεικτο σύστημα, λίγο εξυγχρονισμένο, λίγο παλιό. Λειτουργούσε με το παλιό σύστημα με τις πέτρες, έσπαγε και μετά είχε αυτόματα πιεστήρια. Αυτή ήταν η εξέλιξη. Ότι υπήρχε αυτόματο πιεστήριο και αυτόματο διαχωριστή. Και ήταν εκεί ίσως και η τελευταία κάτι, αν μπορούμε να το θεωρήσουμε, του οικισμού. Σήμερα, δυστυχώς, η τραγική κατάκτηση του χωριού συνεχίστηκε με άλλο τρόπο. Δεν φροντίσανε τα σπίτια να τα διατηρήσουν, γκρεμιστήκανε και έγιναν και παρεμβάσεις τέτοιες οι οποίες. Ήταν καταστροφικές για ό,τι απέμεινε. Μάλιστα. Θα μπορούσε το χωριό να διατηρηθεί, να γίνουν αναπαλαιώσεις και να θεωρείται ένας οικισμός της τουρκοκρατίας Οθωμανικής περίοδου. Δυστυχώς αυτό πια δεν υπάρχει. Η εκκλησία του Αγίου Μάμα δεν γνωρίζουμε. Πότε γιορτάζει? Ο Αγίος Μάμας γιορτάζει στις 2 Σεπτεμβρίου. Ωραία. Ο Αγίος Μάμας είναι Άγιος της Μικράς Ασίας της Καπαδοκίας. Ήταν ένα παιδάκι μικρής ηλικίας, το οποίο είχε πήγαινε στα πρόβατα. Το συνέλαβαν επειδή ήταν χριστιανός, το βασάνισαν και το σκότωσαν. Και από τότε θεωρείται και προστάτης των βοσκών. Γι' αυτό τώρα υπάρχει ένα μπέρδεμα. Ενώ το χωριό λεγόταν Άγιος Μάμας και επί τουρκοκρατίας, δεν άλλαξε το όνομά του. Και στη συνέχεια έγινε μια. Τότε χτίστηκε η εκκλησία. Γιατί δεν υπήρχε τζαμί εδώ πέρα στην περιοχή. Υπήρχε μόνο νεκροταφείο μουσουλμανικό. Είναι κάποια χωράφια, είναι απέναντι, μπορεί να τα δείξουμε, που λέγονται μεζαρλίκια. Μεζαρλίκια είναι στα τουρκικά το νεκροταφείο. Υπήρχε ένα νεκροταφείο μουσουλμανικό λοιπόν στο χωριό, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται γιατί έχει φυτευτεί με δέντρα, ελαιόδεντρα, και δεν υπήρχε τζαμί. Θυμάμαι από παλιές διηγήσεις παλιών γυναικών στους Κορδίλων, λένε ότι κάθε Παρασκευή έβλεπαν τον μουσουλμάνο, έλεγαν και το όνομά του, αλλά δυστυχώς ήμουν πολύ μικρός για να τα θυμάμαι. Που κατέβαινε, λέει, με τη φοράδα, λέει η γιαγιά μου, και κατέβαινε στη Σιτία να κάνει, λέει, το εζάνι, δηλαδή να κάνει την προσευχή της Παρασκευής. Και έφευγαν από εδώ πέρα, κατέβαιναν κάποιες οικογένειες έτσι πιο άνετα οικονομικά, για να κάνουν την προσευχή και να γυρίσουν πίσω. Επίσης, υπήρχαν σχέσεις μεταξύ του Σκορδίλου και του Αγίου Μάμα. Υπήρχαν σχέσεις χριστιανών και μουσουλμάνων. Μάλιστα, θα πω και μια η οποία. Δυστυχώς αυτό το χωριό δεν έχει να θυμάται πολλά θετικά πράγματα σε κάποια σημεία και ειδικά σε αυτό το κομμάτι. Γιατί μέσα στις σχέσεις που είχαν, ας πούμε, έλεγε η γιαγιά μου και μια άλλη παλιά γυναίκα, έτσι, ότι πηγαίνανε, λέει, στον Άγιο Μάμα όταν είχαν να κάνουν δουλειές και παίζανε μαζί με το Ιουσούφ στον Οντά πάνω. Και αυτή ήταν, λέει, η μόνη τους διασκέδαση. Δεν είχαν, λέει, να θυμούνται τίποτα άλλο από διασκεδάσεις. Μόνο παιδιά έπαιζε με ένα μουσουλμανόπεδο. Κάποιος λοιπόν μουσουλμάνος ερωτεύτηκε μια κοπέλα. Πρέπει να σου πω ότι από αυτή την ιστορία είναι εμπνευσμένο και το βιβλίο του Μιαουδάκη του Μανώλη, το Σαν Παραμύθι. Το βιβλίο Σαν Παραμύθι, η ιστορία που περιγράφεται μέσα, ένα ποίημα, ένα ποιητικό έργο βασικά είναι και θεατρικό. Ήταν εμπνευσμένο από αυτή την ιστορία του Αρίφ Τζαερλάκη, ο οποίος αγάπησε μια κοπέλα από το Σκορδίλο και αυτοί και κλεφτήκανε και όλα, την πήρε η οικογένεια της όμως πίσω, και αυτός ο Αρίφ ο Τζαερλάκης είχε κλειστεί στη Δάφνη όταν έφυγαν όλοι οι μουσουλμάνοι από εδώ. Διασώθηκε και έφυγε τα βουνά πάνω της Κεφάλας. Εδώ είμαστε, το χωριό είναι στηρισμένο στα υπόρρια της Κρυγιανής Κεφάλας που λέμε, ή της Κεφάλας γενικά, της Στιακής Κεφάλας, κυρίως λέμε Κρυγιανή Κεφάλα. Έφυγε λοιπόν εδώ πέρα μαζί με άλλους περίπου 40 μουσουλμάνους, κρυφτήκανε σε κάποια βουνά, σε κάποια σπήλαια που υπάρχουν εδώ πέρα μικρά. Εκεί τους αντιλήφθηκε, προστάτευσαν οι ντόπιοι και να τους δίνει φαγητό, αυτή να συντήρησε, να τους πάει να πιάνε το φάγημα, να πεθάνουν. Όταν λοιπόν το τάγμα του Ιωάννη Ταυλά από την Κριτσά τους αντελήφθηκε, τους ζήτησε να παραδοθούν χωρίς να συμβεί τίποτα. Παραδόθηκαν όλοι και τους πήγανε στη Σιτία όπου υπήρχε το γαλλικό εκστρατευτικό σώμα για την προστασία των αμάχων, πλην
του Αρίφ Τζαρλάκη, ο οποίος τον σκότωσαν ο αδερφός της κοπέλας, Κωνσταντίνος Χασαπλαδάκης λεγότανε, ο οποίος τον σκότωσε, την αδερφή την είχε διώξει ήδη. Και την άλλη ιστορία που ήταν του λεγόμενου Καραμέτη, ο οποίος είχε καταγωγή από τη Δάφνη και ο οποίος ήταν έτσι, πώς να πούμε, ιδιαίτερα επιθετικός απέναντι σε χριστιανούς και απέναντι, ήταν γενικά ένας αρεστικός τύπος άνθρωπος, και ο οποίος αρνήθηκε να παραδοθεί. Μάλιστα λένε ότι αυτός ευθύνεται για τη σφαγή των μουσουλμάνων της Δάφνης, γιατί αυτός τους έπεισε να μην παραδοθούν, λέγοντας ότι οι μουσουλμάνοι δεν παραδίδουν όπλα σε χριστιανούς. Και όταν αργότερα τον συνέλαβαν σε μια περιοχή που σήμερα φέρει το όνομα Τουρκόσπυλιος, είναι από την άλλη μεριά της Κεφάλας όπως τη βλέπουμε τώρα, είπε ότι εγώ αμέτησε γεννήθηκα και αμέτησα πεθάνω. Μάλιστα. Και τότε έβαλαν φωτιά απ' έξω με ξύλα και οι καπνοί τον έπνιξαν και είχε φύγει αυτό στην τραγική κατάληξη, δίνοντας μια οριστικό πλήγμα στο χωριό αιμά μας. Η εκκλησία χτίστηκε αργότερα λοιπόν, αφιερωμένη στους βοσκούς, μια και η περιοχή πέρα είχε πάντα βοσκοτόπια. Και κάθε χρόνο στις 2 του Σεπτέμβρη έρχεται κόσμος, ανοίγει στην ωραία του Σκορδίλου και γίνεται ένα μικρό έτσι κέρασμα μετά το τέλος της εκκλησίας, κρατάει έτσι μέχρι το μεσημεράκι. Το χωριό βέβαια σαν κοινότητα μέχρι και το 1923 ανήκε στην κοινότητα στο Δήμο Ρουκάκας. Ενώ το Σκορδίλου ανήκε στο Δήμο Σιτίας. Μάλιστα. Μετά το 1911 που έγιναν οι κοινότητες, ο Άγιος Μάμας υπήχθη στην κοινότητα Κρυών και όταν συνενώθηκαν οι κοινότητες Σκορδίλου, Δάφνης και Κρυών και έκαναν τη μία ενιαία κοινότητα Κρυών, ο Άγιος Μάμας πέρασε αυτό στην κοινότητα Κρυών, αλλά δεν είχε ποτέ μόνιμους κατοίκους μετά το 1923. Σταμάτησε να έχει κάτι. Όπως είπαμε, δεν κατοικήθηκε ποτέ από χριστιανούς. Μόνιμα, ποτέ μόνιμα από ξένους, εκτός ότι ήταν για αγρικίες. Γιώργο, είπαμε εδώ για τον Άι Μάμα, όπως ότι ήταν ένα χωριό που δεν κατοικήθηκε ποτέ από χριστιανούς. Θα σε ευχαριστήσω για όλα αυτά που μας είπες για αυτό το χωριό και θα σε παρακαλέσω να έρθεις μαζί μας, να πάμε σε ακόμα ένα πιο ιστορικό χωριό, το χωριό της Ρίζας, όπου εκεί κατοικήθηκε από χριστιανούς. Μόνο από χριστιανούς. Μόνο από χριστιανούς. Και ήταν και παλαιότερο. Και παλαιότερο και σημαντικότερο πιθανόν. Και επίσης υπάρχει η εκκλησία της Παναγίας της Ρίζας που όλοι καλά, ξέρουμε τι σημαίνει, τι σημαίνει για την ευρύτερη περιοχή. Θα τα πούμε εκεί λοιπόν περισσότερο. Τίγαμε. Να είσαι καλά. Πάμε. Έχουμε φύγει από τον Άι Μάμα, έχουμε έρθει στην Παναγία στη Ρίζα. Πάντα στην παρέα μας είναι ο αγαπημένος ο Γιώργος Τσικαλάκης, ο πλέον κατάλληλος για ξεναγώ σήμερα. Σήμερα θεωρώ ότι έχουμε έρθει σε ένα μέρος το οποίο αγαπώ πάρα πολύ και αγαπούν όλοι όσοι κατάγονται από το Σκορδίλο και το Παρασπόρι. Είναι ο ναός της Παναγίας της Ρίζας. Ενώ το χωριό Ρίζα είναι πίσω μας και είναι ένα πολύ παλιό χωριό, πιο παλιό από τον Άγιο Μάμα και δεν ξέρω αν είναι και πιο παλιό από το Σκορδίλο. Εδώ η Παναγία συγκέντρωνε τους Ριζανούς, τους Κορδιλιανούς, τους Παρασποριανούς και τους έφερνε πολύ κοντά. Το Παρασπόρι, πρέπει να σου πω, ίσως το ξέρεις ήδη, έχει γίνει παλιά εκπομπή, έχουν καταγωγή από τα Λάτσατα. Στα Λάτσατα υπήρχε και της Παναγίας, οπότε ξέρεις εδώ πέρα οι πρόσφυγες βρήκανε μια άλλη Παναγία έτοιμη και την ευλαβούνταν ιδιαίτερα. Τώρα, να πούμε πρώτα πράγματα, δύο λόγια για το ναό. Ο ναός της Παναγίας της Ρίζας ή γαλακτοτισμένης είναι ένας ναός που έχει χτιστεί κατά την παράδοση την περίοδο της Τουρκοκρατίας. Εδώ δίπλα υπήρχε μια πηγή νερού που είχαν οι Παρασποριανοί μουσουλμάνοι νερό. Οι χριστιανοί ζήτησαν να χτιστεί μια εκκλησία της Παναγίας. Τους το αρνήθηκαν, είπαν ότι δεν θα πάρετε νερό.
Έτσι αποφάσισαν να χτίσουν την εκκλησία σε μια βραδιά, γιατί υπήρχε ένα συνήθειο, λέγεται, ότι αν έχτιζαν την εκκλησία σε μια βραδιά, δεν είχαν δικαίωμα να την πειράξουν. Ήταν ένα έθιμο, ακούγεται για πολλές εκκλησίες. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή όχι, αλλά ακούγεται. Και βάλανε οι βοσκοί το γάλα που μαζέψανε από τα πρόβατα, γιατί να το τυροκομίσουν, το κάμανε. Αντί νερό, αντί νερό, ναι, και χτίστηκε η πρώτη εκκλησία. Βέβαια, η εκκλησία, όπως φαίνεται εσωτερικά, έχει δεχτεί μια μεταγενέστερη παρέμβαση και έγινε μεγαλύτερος ο ναός. Αλλά ο πρώτος ναός που πρέπει να είναι το κομμάτι μπροστά από το ιερό, χτίστηκε, λέγεται με αυτόν τον τρόπο. Είναι μια παράδοση η οποία τα τελευταία χρόνια έχει, μπορώ να πω, αναπτυχθεί. Μέσα από τα κελιά και την εγκατάσταση που έγινε στο μοναστηράκι αυτό. Εάν ερχόσουν, Μανώλη, πριν από 30 χρόνια, ήταν απλά μια κλεισίτσα με δύο κελιά πίσω. Mm-hmm. Μετά ήρθε ένας ιερέας, ο παλιός ιερέας των Αχλαδίων, ο Παπάνος Αυγουστινάκης, άρχισε να χτίζει πράγματα. Μετά ο παπά Γενικός ο Ροδουσάκης, που είναι σήμερα στο Σταυρωμένο, που έκανε και τις μεγάλες επεκτάσεις. Μετά ο παπά Μιχάλης Ομπετίνης, που έκανε πραγματικά μια καινούριες πτέρυγες. Και ο καθένας έβαζε το λιθαράκι του. Και έτσι σήμερα έχουμε την εκκλησία με τα κελιά της γύρω-γύρω, με δυνατότητα φιλοξενίας, με μεγάλη τραπεζαρία. Και το καλοκαίρι, που γίνεται η γιορτή της Παναγίας του 15 Αύγουστο, έρχεται πάντα Μητροπολίτης, έρχεται κόσμος, πολλοί, και υπάρχουν και άνθρωποι που μένουν εδώ πέρα το 15άρι, 15αριστές δηλαδή, mm-hmm. οι οποίοι θα προσφέρουν κάθε απόγευμα το κέρασμά τους στην τραπεζαρία αυτή. Του πότε χτίστηκε η εκκλησία, δεν το ξέρουμε. Οι εικόνες δεν είναι ιδιαίτερα παλιές, αλλά υπολογίζουμε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ότι είναι γύρω στο αρχές του 1750 με 1760. Μάλιστα. Εκεί πρέπει να έχουμε. Ίσως να έχει πιάσει αρχές του αιώνα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν ενδείξεις σε τίποτα. Και αν υπήρχαν οι παρεμβάσεις που γίνανε οι μεταγενέστερες, ξέρεις, ο καθένας προσπαθεί να φτιάξει κάτι καλό χωρίς να γνωρίζει. Παίρνει λοιπόν ένα σγουράκι, λέει «Α, καθαρίσαμε, τι ώρα που είναι, δες το». Και μαζί παίρνει και ημερομηνίες, παίρνει και πράγματα που έχουν σημειωθεί. Μπροστά στην βελτίωση, καμιά φορά η άγνοια δημιουργεί άλλα προβλήματα. Πάντως, η αγάπη του κόσμου είναι πάρα πολύ έντονη εδώ πέρα και μαζί με το περιβάλλον, το οποίο είναι εξαιρετικό, δημιουργεί μια μοναδική εικόνα. Ωραία. Θα ήθελα να μου πεις, Γιώργο, λίγα λόγια για το χωριό της Ρίζας. Είπαμε πριν ότι ίσως είναι και πιο παλιό χωριό από τον Άγιο Μάμα. Η Ρίζα, το οποίο είναι και αυτό χωρίς κατοίκους, έτσι. Ναι, πλέον δεν κατοικείται. Πλέον δεν έχει ούτε ένα κάτοικο. Τα σπίτια όμως είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση, γιατί μέχρι και το 2001 έγινε η απογραφή. Το 2005 με 6 εγκαταλείφθηκε. Μάλλον όχι, το 6 είχε εγκαταλειφθεί ήδη. 2002 με 3, mm-hmm. εκεί πρέπει να έχουμε την τελευταία κατοίκηση. Το χωριό Ρίζα αναγράφεται στην πρώτη Οθωμανική απογραφή που έγινε το 1710. Γίνεται μια απογραφή και αναφέρεται το χωριό Ριζού. Ρίζα ή Ριζού. Είχε 11 οικογένειες, έλεγε τότε. Αν δούμε τα σπίτια τα οποία έχει πέρα, είναι δίπατα, τρύπατα, έχουμε διάφορα mm-hmm. σπίτια, πολύ ενδιαφέροντα. Και εκεί πέρα χτίζεται ένας οικισμός, ο οποίος είναι αποκατοικείται από χριστιανούς. Το 1881 που γίνεται η απογραφή από την Οθωμανική διοίκηση, το χωριό έχει 40 κατοίκους. Το 1896 ο επίσκοπος Αμβρόσιος αναφέρει ότι η εκκλησία, η πολύ μικρή που υπήρχε εκεί πέρα, επεκτείνεται. Είναι ο ναός του Σωτήρος, 6 Αυγούστου. Mm-hmm. Βέβαια, θα μου πεις, προηγουμένως είχα πει ότι θα δούμε και στο Σκορδίλο την εκκλησία του Σωτήρος. Και οι δύο ενωρί και τα δύο χωριά είχαν τον ίδιο Άγιο προστάτη, ας πούμε. Αυτό δημιουργούσε βέβαια και προβλήματα, γιατί δεν υπήρχε ιερέας και ξεχωριστός για τις δύο ενωρίες, αλλά πιθανολογώ ότι όταν χτίστηκε ο ναός, μάλλον
Υπήρχαν κληρικοί και για τους δύο ναούς, οπότε δεν τους πείραξε τους ανθρώπους ότι είχε τον ίδιο Άγιο. Και έτσι όταν αργότερα έγιναν οι δύο ενορίες, βρήκαν έτοιμους τους ναούς. Το σχολείο δεν υπήρχε στην Ρίζα. Mm-hmm. Το 1911 που έγιναν οι κοινότητες, η Ρίζα μαζί με το Σκορδίλο έγιναν μία κοινότητα, μέτρα το Σκορδίλο. Τα παιδιά πήγαιναν από τη Ρίζα στο Σκορδίλο με ένα πολύ δύσκολο δρόμο και μάλιστα έχω πει ότι πραγματικά ήθελε δύναμη να μπορέσει να ένα παιδί από τη Ρίζα να σπουδάσει, γιατί να σπουδάσει, να μάθει τα απλά γράμματα. Mm-hmm. Μην φαντάσεις ότι μιλάμε για πανεπιστήμιο. Όχι ότι από τη Ρίζα δεν βγήκανε και άνθρωποι που πήγαν και πανεπιστήμιο, έφτασαν και σε ανώτερες σπουδές. Ναι, υπήρχαν άνθρωποι που έφτασαν και σπούδασαν παραπάνω. Το χωριό δεν είχε ποτέ πολλούς κατοίκους, μέχρι 54 έφτασε το μάξιμουμ, στην δεκαετία του 50. Μετά άρχισε να πέφτει, τελευταία απογραφή βρίσκει 11 κατοίκους το 2001 και το 2004 το χωριό εγκαταλείπεται, γιατί όταν πεθάνει ένας φεύγουν πολλοί μαζί του. Σωστό. Θυμάμαι λοιπόν ότι όταν πέθανε, έτυχε να πεθάνουν δύο μαζί, μεγάλης ηλικίας, ο ένας ήταν με την κόρη του, έφυγε η κόρη του μαζί, το άλλο πέθανε, άλλος έφυγε και η γυναίκα του, οπότε σιγά σιγά μέσα σε, ενώ είχε 7 κατοίκους, αφνικά βρέθηκε με 3. Και από τους 3 είπαν ότι εμείς δεν έχουμε πια λόγους να καθόμαστε εδώ πέρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζευγάρι βοσκών που έχουν κοντά τα βοσκοτόπια τους και χρησιμοποιούν το σπίτι, αλλά μόνο και μόνο για να πάνε να αφήσουν κάποια πράγματα, κυρίως ως αποθηκευτικό χώρο και λιγότερο ως τόπο κατοικίας. Εμείς που ήμασταν λίγο μεγαλύτεροι, είχαμε την ευτυχία να το δούμε το χωριό με κόσμο, όχι πολύ. Σας είπα, 11-15 ανθρώπους εκεί πέρα περίπου ήταν. Δεν θυμάμαι παραπάνω από 20. Όπου πηγαίναμε, θυμάμαι για τότε στα ψυκάσματα, τη Δακοκτονία την είχε αναλάβει ο συνδεσμός του Σκορδίλου. Πηγαίναμε, βλέπαμε, ακούγαμε, μας φιλοξενούσανε, μας κερνούσανε. Και ομολογώ ότι ήταν όμορφες στιγμές και όμορφες αναμνήσεις. Σήμερα η Ρίζα δυστυχώς δεν κατοικείται. Και πάλι καλά που έχουν διαφερθεί κάποιοι τα σπίτια τους, έχουν βάλει κάποιους συναγερμούς και έτσι δεν έχουν και προβλήματα άλλης φύσεως. Μάλιστα, κατάλαβα. Αυτά για την Ρίζα. Να πω μόνο ότι πίσω μας υπάρχουν κάποιες καριδίες στο βάθος. Εκεί γινόταν και το πανηγύρι της Παναγίας. Mm-hmm. Τότε τα πανηγύρια γινόταν με αφορμή άνθρωποι. Μετά το τέλος της εκκλησίας πηγαίναν εκεί πέρα, ήταν τρόπο ότι ήταν ένα καφενείο. Κάτω από τις καρές βάζανε τσικάλια με καφέδες, σερβίρανε, πήρωνε στον καφέ σου, κάποιος αναλάβανε κάθε φορά και εστεινόταν εκεί ο χορός και ήταν ένα πανηγύρι που αναφερόταν σε 3 χωριά και δημιουργούσε ωραίες εντυπώσεις. Σήμερα... Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτά. Βέβαια έχει περισσότερο κόσμο γιατί σου λέω πια έγινε ένα μοναστήρα. Είναι πραγματικά ένα μοναστήρα. Ναι. Και ελπίζουμε ότι θα το αναπτύξει η Μητρόπολη, θα του δώσει τη δυνατότητα να γίνει ακόμα καλύτερο και να έρθει περισσότερος κόσμος να απολαμβάνει την όμορφη φύση. Γιώργο, σε ευχαριστώ για όλα αυτά που μας είπες όσον αφορά τη Ρίζα. Ναι. Εμείς συνεχίζουμε την περιήγησή μας. Πάμε Σκορδίλο. Να πάμε στο Σκορδίλο και μάλιστα έχουμε φροντίσει να βρούμε μια όμορφη αυλή. Από αυτές όταν λες, επειδή λες έχεις φροντίσει, επειδή σε ξέρω πάρα πολύ καλά, την έχεις βρει ήδη. Ναι, έχουμε βρει. Εννοείται, την έχουμε βρει. Ναι, όντως, την έχουμε βρει και θα ψήσουμε εκεί πέρα, θα μας ψήσεις μάλλον, μια συνταγή της παραδοσιακή. Έχει πάρει, ο φίλος μας ο Γιώργος έχει πάρει, από ό,τι ξέρω, εντόστια από πουλερικά. Και εσύ ξέρεις από αυτά πώς τα κάνουν. Ωραία. Άφησε το σε μένα, θα φτιάξουμε ένα καλό κρασομεζέ. Πάμε να το φτιάξουμε. Πάμε να το φτιάξουμε. Γιατί πλησιάζει και μεσημέρι και θα πρέπει να φάμε. Κάτσε, πάμε. Πάμε. Thank you.
Γιώργο, όταν ήμασταν κάτω στην, στη Ρίζα, στο χωριό της Ρίζας, μου είπες ότι ερχόμενοι στο χωριό εδώ, ξέρεις, μια έτσι όμορφη ειδηλιακή, να το πω, αυλή για να μαγειρέψουμε. Δεν φαίνεται. Είναι, όντως. Αυτό θέλω να σου πω, ότι μέσα στο πράσινο, μέσα στα δέντρα. Και αν γυρίσει η κάμερα απ' έξω να δει ότι τα μισά υλικά που χρησιμοποιούμε στο μαγείρεμα, τα μπορώ να τα πάρω απ' έξω, από το γύρω. Σωστό, σωστό. Έχουμε από δέντρα τα οποία είναι οποροφόρα, έχουμε μυρωδικά. Δέντρο Λίβανο, ματζουράνα, ρίγανη. Ό,τι θέλουμε. Ντοματούλα, τα πάντα. Τα πάντα. Εμείς όμως θα κάνουμε μια άλλη παραδοσιακή συνταγή. Το οποίο δεν την μπορεί να κάνω στην άλλη Κρήτη. Δηλαδή, το αστεία το προτιμούν πάρα πολύ και είναι. Θα κάνουμε σηκωτάκια πουλερικών με τα αυγά. Πολύ ωραία συνταγή, ένα μερακλήτικη συνταγή δηλαδή. Ναι, είναι μια συνταγή που τραβάει κρασάκι κόκκινο ή λευκό ανάλογα τις προτιμήσεις. Νομίζω ότι κόκκινο πάει πιο επειδή πολύ. Επειδή είναι κρέας. Και είναι κρέατικό, ναι. Και κόκκινο. Λοιπόν, κρέατικό. Να βάλω το τηγάνι να ζεσταίνεται. Είναι δυνατό γκάζ, γιατί μπορούμε και με ένα απλό γκάζ να κάνουμε συνταγή. Πιστεύω ότι είναι στα όρια για να το ψήσουμε. Σίγουρα θα χρειαζόμαστε ένα πιο δυνατό γκάζι, αλλά εντάξει, θα μας πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει. Το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Σωστά. Έτσι, θα βάλουμε λάδι. Όχι, το λέω για να μην γνωρισμένοι οι φίλοι της εκπομπής ότι μας τόσο μικρό ψήνεται. Ψήνεται. Ναι, ψήνεται, βέβαια. Βέβαια ψήνεται. Δεν είναι το πολύ μικρό που ψήνουμε. Όχι, δεν είναι το πολύ μικρό. Λοιπόν, θα βάλουμε ελαιόλαδο από τη Ζάκρο, που είναι και ο χορηγός της εκπομπής. Θα περιμένουμε λίγο να κάψει και εν συνεχεία θα ρίξουμε τα σηκωτάκια μέσα των μπουλερικών. Πιπέρι και αλάτι και λοιπά βάζεις πριν ή μετά? Κοίταξε, το καλό είναι να τα έχεις μαρινάρει από την προηγούμενη μέσα στο κρασί με αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, ό,τι το ιδανικό, το ιδανικό είναι αυτό. Βέβαια εμείς δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Το ιδανικό πάντως είναι αυτό. Αλλά και έτσι θα βγει εξίσου νόστιμο. Οπότε ένας φίλος που θέλει να πάει και αγοράσει ένα εντόστια ή έχει εντόστια επειδή έχει και τους κότες. Ο καλύτερος τρόπος για να το κάνει είναι να τα πλύνει καλά καλά, να τα αφήσει να στραγγίξει από το νερό, να τα βάλει σε μία κατσαρόλα, μία γαβάθα, μία λεκάνη, ό,τι έχει τέλος πάντων, να ρίξει λίγο κρασάκι ή λίγο ξύδι, ό,τι θέλει, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, να ανακατέψει, να κλείσει με μία μεμβράνη, να τα βάλει στο ψυγείο. Και όλο το βράδυ. Αυτό. Όλο το βράδυ και την επόμενη μέρα να τα τηγανίσει, να τα κάνει στην κατσαρόλα. Αν δεν το κάνει έτσι. Αν δεν το κάνει έτσι, πάλι θα έχει καλό αποτέλεσμα. Όπως από θα κάνουμε εμείς. Όπως θα το κάνουμε εμείς τώρα. Απλά θα είναι η γεύση που θα έχει. Όχι τόσο έντονη όπως το με προηγούμενο. Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δοκιμάσουμε αν το λάδι μας είναι ζεστό, βάζουμε ένα μέσα. Βλέπουμε ότι βγάζει τον ήχο που θέλουμε. Οπότε αρχίζουμε και ρίχνουμε τα σηκωτάκια μέσα, τα οποία εμείς έχουμε πλύνει, τα έχουμε καθαρίσει. Ωραία. Θα τα απλώσουμε στο τηγάνι, να πάνε παντού. Και πόση ώρα πρέπει να τα αφήσουμε τώρα στο τηγάνι σε αυτήν την κατάσταση? Επειδή Γιώργο, από ό,τι βλέπεις, εδώ υπάρχει ένα λάθος εντός εισαγωγικών. Ποιο είναι το λάθος? Επειδή τα στομάχια δεν είναι το ίδιο μαλακά όσο είναι τα σηκωτάκια. Και όταν ψήνονται ταυτόχρονα και τα δύο, θέλει άλλο χρόνο ψησίματος το σηκωτάκι και άλλο το στομάχι. Έχει περάσει αρκετή ώρα, τα σηκωτάκια μας είναι σε πάρα πολύ καλό στάδιο, θα τα σβήσουμε με λίγο κρασί. Θα αφήσουμε το αλκοόλ να εξατμιστεί. Θα βάλουμε τριμμένο πιπέρι. Και εφόσον πρόκειται για μεζέ θα βάλουμε αρκετό. Έτσι. Αλάτι. Θα ανακατέψουμε. Και σε πολύ λίγο θα σπάσουμε τα αυγά, θα τα χτυπήσουμε και θα τα ρίξουμε μέσα. Θα κάνουμε δηλαδή
μία στραπατσάδα με σηκωτάκια πουλερικών σε πολύ λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Ενώ περιμέναμε να φύγει το αλκοόλ από το κρασί που ρίξαμε, έχουμε χτυπήσει τα αυγά. Ήρθε η ώρα να τα ρίξουμε στα σηκωτάκια μας και να κάνουμε μια στραπατσάδα από σηκωτάκια πουλερικών. Θα τα ρίξουμε γύρω-γύρω για να πάει παντού. Λοιπόν, το φαγητό μας είναι έτοιμο, το αυγό έχει ψηθεί, η στραπατσάδα μας είναι έτοιμη. Κλείνουμε το γκαζάκι μας και πάμε να σερβίρουμε στο πιάτο που έχουμε φέρει ένα απίθανο μεζέ για καλό κόκκινο κρασί. Σηκωτάκια πουλερικών, στραπατσάδα, θα προσθέσουμε λίγο πιπέρι από πάνω για να δώσουμε ένταση και γεύση φυσικά. Και καλή μας όρεξη.